Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Στην Ελλάδα γίνεται πανικός περί βιομετρικών ταυτοτήτων, ενώ εμείς στην Κύπρο τις έχουμε εισαγάγει από το 2011 και πλέον έχουν γίνει υποχρεωτικές. Η δική μου ταυτότητα έχει λήξει από το 2016 και είναι η πιο παλιά έκδοση και δεν πάω να την ανανεώσω για του λόγου του αληθές δεν την εμπιστεύομαι ούτε σαν επιστήμη, ούτε σαν υποτιθέμενη ταυτότητα. Είναι η σπουδή μου η τεχνολογία και γνωρίζω πολύ καλά πόσο εύκολο είναι να υποκλέψεις τα στοιχεία από μία κάρτα τεχνολογίας. Είναι ή δεν είναι οι ταυτότητες για τις οποίες μας μίλησαν γέροντες και γερόντισσες ότι δεν πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας. Εγώ πιστεύω ότι είναι οι ταυτότητες που μας είπε ο Άγιος Παΐσιος για να κρατηθώ μόνον από αυτόν τον μεγάλον Άγιο της συγχρόνου Ορθοδοξίας. Και γιατί κρατιούμε από αυτόν και λέω ότι αυτές οι βιομετρικές ταυτότητες είναι οι ταυτότητες που ο ίδιος έλεγε ότι για την Ελλάδα δεν θα προλάβουν, είπε. Θα εκδοθούν μεν, αλλά δεν θα προλάβουν να τις πάρει ο πολλής κόσμος. Πολύ λίγοι θα τις πάρουν, λέει. Οι χριστιανοί, λέει, είναι καλά να κάνουν λίγο πίσω, να περιμένουν. Αυτές είναι προβληματικές οι ταυτότητες και ιδιαίτερως σε επίπεδο ελευθερίας. Είναι ταυτότητες που εύκολα μπορούν να σε παρακολουθούν, αλλά η τεχνολογία η σύγχρονη που έχουμε και ταυτότητα να μην έχουμε βιομετρική, με αυτόν εδώ το ρημάδι, ξέρουν και πόσοι είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Νακακίου. Αυτοί που θέλουν να ξέρουν και από τις προτιμήσεις μας και τις επισκέψεις μας σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες του διαδικτύου γνωρίζουν και το τι θέλουμε και το τι επιθυμούμε και τα ξέρετε κι εσείς. Άρα, ο κύκλος της ελευθερίας μας ήδη με την υπάρχουσαν τεχνολογία είτε του διαδικτύου είτε του προσωπικού μας κινητού τηλεφώνου και μπορεί και τι άλλο να ανακαλυφθεί συντοχρόνο έχει δραματικά περιοριστεί ο κύκλος της δικής μας ελευθερίας. Ο Άγιος, τότε γιατί είπε αυτό το πράγμα ο Άγιος Παΐσιος? Πιστεύω προσωπικά το είπε για να βάλει, όπως έλεγε ο ίδιος, την καλή αγωνία στους πιστούς. Ότι δηλαδή μην είστε κοιμισμένοι. Εδώ η νέα τάξη πραγμάτων σκέφτεται για σας πριν από σας. Και θέλει ανθρώπους οι οποίοι να κάνουν θυσίες απέναντι σε αυτήν την νέα τάξη πραγμάτων. Και ότι η τεχνολογία είναι ένας κατεξοχήν τρόπος. Τρόπος ελέγχου και πιστών και απίστων. Και χειραγώγησης. Ο Άγιος Παΐσιος είπε θα έρθουν τα γεγονότα εννοεί του Παγκοσμίου Πολέμου που ήδη τον ετοιμάζουν όπως βλέπετε. Άμα παρακολουθάτε λίγο τις ειδήσεις καταλαβαίνετε ότι όλα τα γεγονότα ιδιαίτερα η σύγκρουση Περσίας-Ισραήλ θα είναι η φοβερή αφορμή για να ξεκινήσει ο Παγκόσμιος Πόλεμος. Ήδη σιγοβράζουν τα πράγματα, όπως σιγοβράζουν και τα ελληνοτουρκικά και τα βαλκανικά και τα ουκρανικά και οι άλλες που είπαν οι Άγιοι ότι θα γίνουν στη Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική γεγονότα όχι πολεμικά, αλλά θεομηνίες. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλούμε, στη Γαλλία και στη Γερμανία έχει τέτοιον καύσωνα που πρόκειται να πεθάνουν χιλιάδες άνθρωποι. Λοιπόν, και δεν τα λέμε πολλές φορές. Υπάρχει ελεγχόμενη πληροφόρηση των ανθρώπων. Οπότε να αντιλαμβάνεστε ότι ο γέροντας το είπε αυτό για να αποκτήσουμε την καλή αγωνία. Δεν είναι ότι αυτοί που στην Κύπρο επήραν βιομετρικές ταυτότητες προτιμούν τον Αντίχριστο και όχι τον Χριστό. Να μην φτάσουμε και σε αυτόν το σημείο της θρησκευτικής αγωνίας.
Διότι δεν είναι η ώρα τώρα του Αντιχρίστου. Ετοιμάζουν μια αντίχριστη κοινωνία που να συνηθίζει τα παραφύση που είπαμε προηγουμένως, να συνηθίσει την κατανάλωση κακών τροφίμων. Εγώ σας λέω, η διατροφή σήμερα είναι κυρίαρχο πρόβλημα. Το ότι όλοι τρώμε μεταλλαγμένα, τρώμε πλαστικό και δεν το καταλαβαίνουμε. Ακόμα μέσα και από το βούτυρο που αλήφουμε στο ψωμί μας. Η Εκκλησία, αν ήθελε να βοηθήσει τους πιστούς περισσότερον από τον πανικό περί βιομετρικών ταυτοτήτων, θα έπρεπε να κάνει μία αναγωγή τροφής εις τους χριστιανούς. Βλέπετε τι αγωνία είχαν οι παλαιοί πατέρες. Εθέσπισαν νηστεία και σου έλεγαν την τάδε μέρα, την Τετάρτη, Παρασκευή, μη φας κρέας. Λοιπόν, μη φας τυρί. Και έρχονται οι σημερινοί και σου λέει, χριστιανοί, και σου λέει, α, εμείς θα τρώμε τυρί νηστίσιμο. Βγάλε άκρη τώρα. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι η νηστεία απευθύνεται στη γεύση. Δεν είναι στην όραση μόνο. Στη γεύση. Και στη γεύση. Και ότι αυτόν τον τυρί των νηστίσιμων μπορεί τελικά να είναι πολύ πολύ βλαβερόν εις τα παιδιά μας και να είναι δηλητήριο. Πλαστικό δηλαδή. Άρα, ξέρω εγώ τον πανικό που υπάρχει στην Ελλάδα περί των βιομετρικών ταυτοτήτων. Πολλοί μου έλεγαν ομόρφου να τοποθετηθεί, να τοποθετηθεί. Να που ήρθε η ώρα και τοποθετούμε. Και λέω ότι μπορεί μερικοί από εσάς που είναι παρόντες και είστε αγωνιζόμενοι ορθόδοξοι χριστιανοί εν τον κόσμο να έχετε βιομετρικές ταυτότητες. Η δική μου ακόμα να λήξει. Λήγει το 24. Είναι η πρωτινή, είναι η αρχαία. Λοιπόν, εάν λοιπόν χρειαζόμουν καινούργια ταυτότητα, δεν θα την πάρω ένα μήνα, δεν θα την πάρω δύο μήνες, δεν θα την πάρω τρεις μήνες. Ακόμα δεν συνδέθηκε η ταυτότητα, η λήψη της ταυτότητας με ομολογία πίστεως. Προσέξτε το τούτο. Αυτό που λέει ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψη, με το 666, ότι θα έρθει η ώρα που θα μας βάλουν μπροστά, θα είναι πολύ ευγενής στα πρώτα του χρόνια ο Αντίχριστος. Και θα σου λέει, έλα κύριε Κώστα, εσύ που πηγαίνεις κάθε μέρα λειτουργία, θέλεις να τρως φαγητό, εσύ η γυναίκα σου και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Θέλω, θα του πει ο Κώστας. Θα σου δίνω εγώ το φαγητό. Με δουλεύεις πια, να ξεκουραστείς καλέ μου. Καλός άνθρωπος. Αλλά θα αρνηθείς τον Χριστό και θα πιστεύεις ότι εγώ είμαι Θεός. Τόσο ξεκάθαρα. Και εκεί ο Κώστας ένα σουστή η ψυχή του και θα δούμε τότε αν όλοι αυτοί οι εσπερινοί που επήγαινε οι εξομολογήσεις, οι λειτουργίες, οι θείες κοινωνίες ενεργοποιήσουν την ομολογία της πίστεως και πει όχι, εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός. Καλύτερα να πεινάσω και εγώ και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Έτσι θα γίνει για όσους φτάσουν αυτήν την εποχή. Τώρα είναι η εποχή αυτή, παιδιά μου. Τώρα είναι η εποχή της υπομονής και της πίστης των Αγίων. Η εποχή δηλαδή που θα αντιμετωπίσουμε τον μεγάλο πόλεμο, τα παράγωγά του που θα υπάρχουν, αλλού έλλειψη καυσίμων, αλλού κάποιοι μήνες με πείναν, αλλού σεισμοί, καταποντισμοί, οι θεομηνίες που είπαμε, αυτά θα είναι μεγάλα πράγματα τούτα. Μεγάλος του λαρμάς. Ναι. Άρα, αυτά τα γεγονότα που θα έρθουν θα έχουν και μία φιλανθρωπική πλευρά, ότι θα αναστείλουν την διάδοση και την επιβολή αυτών των ταυτοτήτων. Αυτού εθαύμαστος εν ο Κύριος πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτοί.